Δύο δεκαετίες πείρας μετράνε οι τηλεοπτικοί σταθμοί αλλά και οι τηλεθεατές στα reality. Με το Big Brother να ανοίγει το δρόμο το 2001, έχουν μεταδοθεί πολλά reality που ακόμη και οι παρουσιαστές τους έχουν ή θέλουν να ξεχάσει. Την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν τα κανάλια έχουν επιστρατεύσει αρκετά reality τα οποία θα ρίξουν στη μάχη της τηλεθέασης. Όμως τα reality μετράνε ήδη δύο δεκαετίες στην ελληνική τηλεόραση, αυτά που έχουμε δει περισσότερο έχουν να κάνουν με τη μουσική και το τραγούδι. Όλα ξεκίνησαν το 2001, DIRA η Ελίδηση, γιορτή του πατέρα, Λάτσιος, οι φορές που μας έδειξε τα τρία παιδιά του. Big Brother Antenna Alpha, 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.10, με αυτό το παιχνίδι έκαναν την πρώτη τους γνωριμία με τα reality οι Έλληνες τηλεθεατές. Με παρουσιαστή τον Ανδρέα Μικρούτσικο, το παιχνίδι ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα όλων των εποχών. Νικητής την πρώτη χρονιά ήταν ο Τσάκας, κατά κόσμον Γιώργος Τριανταφυλλίδης. Την επόμενη χρονιά, 2002, ο δεύτερος κύκλος του reality δεν είχε την αναμενόμενη αποδοχή. Νικητής ήταν ο Αλέξανδρος Μόσχος, η τρίτη σεζόν είχε την ονομασία The Ghoul ενώ η τέταρτη Big Mother σε μια αποτυχημένη ιδέα του Αντένα να εισάγει την Ελληνίδα μάνα στα reality. Οι παίκτες έμεναν στο σπίτι μαζί με τις μαμάδες τους και έφευγαν, έφευγε και η μάνα τους. Παρουσιάστρια αυτού του reality ήταν η Τατιάνα Στεφανίδου, του 2010 ο μεγάλος αδερφός επιστρέφει αυτή τη φορά στον Αλφα και παρουσιάστρια τη Ρούλα Κορομιλά. Νικητής ο Γιάννης Φουκάκης, ο πέμπτος κύκλος έκανε πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου του 2010 και ολοκληρώθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 2011. Έχοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια από όλους τους προηγούμενους, τον Οκτώβριο του 2019, ο τηλεοπτικός σταθμός Sky απέκτησε τα δικαιώματα και η πρεμιέρα της 6ης σεζόν αναμένεται τον χειμώνα. VAR Mega, 2002, το Mega βλέποντας την επιτυχία του Αντένα βγάζει και αυτό reality στο οποίο οι παίκτες εκτός από την παραμονή τους στο σπίτι αναλαμβάνουν και την οργάνωση ενός μπαρ. Τα δημοσιεύματα δεν το υποδέχτηκαν με καλές κριτικές αφού η ποιότητα ήταν πολύ χαμηλή, Λορέντζο Καριέρε, Στέλλα Μπεζεντάκου, η Μέρη και το Χαρτάκι. Παρουσιαστής ήταν ο Μίλτος Μακρύδης και νικητής ο Ανδρέας Παρασχάκης. FAME Story Antenna, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, με παρουσιάστρια την Αταλία Γερμανού και κριτική επιτροπή τους Γιώργο Λεβέντη, Εύη Δρούτσα, Αντώνη Βαρδί και Κατερίνα Κούκα. Νικητής ο Νότης Χριστοδούλου, στην τηλεοπτική ιστορία έμειναν οι καυγάδες της Άσπας Τσίνα κυρίως με την Κατερίνα Κούκα που έκαναν το παιχνίδι το απόλυτο reality. Τη δεύτερη τηλεοπτική σεζόν, 2003, νικήτρια αναδεικνύεται η Καλομήρα Σαράντη. Το 2004 παρουσιάστρια είναι η Τατιάνα Στεφανίδου και νικητής Περικλής Τεργιανούδης. Το 2005 τη θέση της παρουσιάστριας αναλαμβάνει η Σοφία Λιμπέρτη και νικητής βγαίνει ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Pharma Mega 2002, The GYM Show Star 2002, MISSION Antenna 2003, The WALL Antenna 2003. SURVIVOR Mega Sky, 20.03, 20.04, 20.06, 20.10, 20.17, 20.18, 20.19.